Το ανέφερε. Λοιπόν, είναι, νομίζω ότι τώρα μετά τις εκλογές πρέπει να εστιάσουμε λίγο στον πολιτισμό μας. Εστιάσαμε και εν ώψη εκλογών, τώρα πρέπει να δούμε στην τώρα πράξη. Θα δώσουμε βάθος. Ναι, πάμε να στα πολιτιστικά. Βάθος. Και επειδή ακριβώς όταν μιλάμε για πολιτιστικά, πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο τις βάσεις του θεάτρου στην Κρήτη. Και μία από αυτές είναι η θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Έχει πολλά χρόνια εμπειρία. Στην πλάτη της, βέβαια. Και στο χώρο, και δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε μαζί μας αυτόν που έχει ξεκινήσει όλο αυτό και είναι η πηγή της έμπνευσης της θεατρικής σκηνής Ηρακλείου. Είναι ο σκηνοθέτης μας, ο Μάνος Ομανιάς. Ελπίζω να μην συγκινηθεί βέβαια που βρίσκεται εδώ, γιατί έχει και μια προϊστορία με το συγκεκριμένο χώρο. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έπεσες καθόλου έξω, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχω ήδη φορτιστεί, γιατί το 1991 που ξεκίνησε το Creative TV να παράγει εκπομπές, ήμουνα ο πρώτος σκηνοθέτης που έβγαλε το πρώτο δελτίο ειδήσεων και μοιραίο είναι να νιώθω έτσι ένα συνέστημα πολύ έντονο για αυτό το χώρο, για αυτούς τους ανθρώπους που γνώρισα τα χρόνια όλα αυτά. Και λυπάμαι που δεν συνέχισα, γιατί δεν σταμάτησα για κάποιους άλλους λόγους, αλλά δυστυχώς το θέατρο άρχισε να μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο και δεν μπορούσα να κάνω ταυτόχρονα δύο πράγματα. Αν κάνεις δύο πράγματα ή τρία, σίγουρα κάποιο θα μείνει πίσω. Εγώ δεν ήθελα να αφήσω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ήθελα εκεί που θα εστιάσω να προχωρήσω. Επέλεξα το θέατρο. Φαίνεται όμως ότι κάνατε καλή δουλειά και από το... Ευτυχώς, δηλαδή το δυστυχώς, εγώ θα το πω ευτυχώς. Έτσι είναι. Απ' τη χαρά μας όμως ξεχάσαμε την κυρία της παρέας, τη Δήμητρα Χατζή Αθανασίου. Χατζή Νικολά. Χατζή Νικολά. Χατζή Νικολά. Και έχει και γνωστό όνομα η κοπέλα μας. Λοιπόν, ηθοποιός του θεατρικής σκηνής. Είναι ηθοποιός, πρέπει να σας πω εδώ ότι με το έργο το οποίο ανεβάσαμε το χειμώνα το... Η Αγάπη Άρισε Μια Μέρα, το οποίο συμμετείχε στο 35ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Καρδίτσας. Η Δήμητρα πήρε πρώτο ρόλο γυναικείας ερμηνείας από όλη μπράβο. Την Ελλάδα. Μπράβο. Όπως και το έργο διακρίθηκε και ήρθε πρώτο σε προτίμηση με 79,55%, μια πολύ μεγάλη πολύ επιτυχία για τη θεατρική σκηνή και είμαστε υπερήφανοι και γι' αυτό, γιατί η Λιλή Ζωγράφου είναι πατριώτησα, ήταν πατριώτησα, καταγωγή της ήταν από την Νεάπολη και γι' αυτό ασχοληθήκαμε και με ένα τόσο σοβαρό και ουσιαστικό έργο όπως ήταν αυτό. Γενικά όμως η θεατρική σκηνή Ηρακλείου μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες παραστάσεις. Mm. Δηλαδή επιλέγετε πολύ προσεκτικά κάθε θεατρική παράσταση, κάθε θεατρικό έργο που ανεβάζετε. Κοίταξε, προσπαθούμε να μην μας παρασύρει ο ποταμός, να μην μας παρασύρει ένα ποτάμι, γιατί βλέπουμε δυστυχώς ότι το ποτάμι μπορεί να φέρει το νερό, μπορεί να φέρει όμως και πάρα πολλά σκουπίδια που πολλές φορές μας χαλάνε την αισθητική. Έτσι λοιπόν, ναι, όντως έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ ότι δεν είναι κάτι που είναι εύκολο αυτό που κάνουμε. Πάντα βουτάμε στα δύσκολα. Πάντα προσπαθούμε η δουλειά μας να περάσει στον πολύ κόσμο, γιατί το θέατρο απευθύνεται στον κόσμο. Αν δεν θέλεις να απευθυνθεί στον κόσμο, μπορείς να κάτσεις στο σπίτι σου, σε ένα καθρέπτη μεγάλο και να κάνεις μόνο σου μία παράσταση, μία σκηνή, ένα μονόλογο και οτιδήποτε. Επειδή λοιπόν είναι σύνθετο το θέατρο, γιατί είναι σε συνδυασμό πάντα με την επαφή που έχει ο ηθοποιός με το θεατή, θεωρώ ότι τον θεατή πρέπει να τον βάλουμε σε ένα πολύ υψηλό στόχο, σε ένα πολύ υψηλό σημείο και να μην τον... υποτιμούμε σε καμία περίπτωση, γιατί αυτοί στην ουσία οι άνθρωποι, ο κόσμος, είναι και ο τροφοδότης της θεατρικής σκηνής Ηρακλείου, μιας και η επίσημη πολιτεία, όπως καλά θα ξέρετε εσείς που ασχολήθηκε με τα κοινά και πολλά πράγματα ακόμα, δεν υπάρχει βοήθεια από πουθενά, δυστυχώς. Έχετε δίκιο. Ναι, βέβαια. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τη Δεσποινίδα Χατζηνικολάου, αν τελικά ηθοποιός σημαίνει φως. Δηλαδή, εσείς ασχολείστε με αυτό και από ό,τι φαίνεται και καταλαβαίνουμε, το κάνετε και καλά και λογικά το αγαπάτε. Βλέπετε ανταπόκριση, βλέπετε να υπάρχει μέλλον σε αυτό το επάγγελμα. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, κακά τα ψέματα, ειδικά στην επαρχία. Αλλά ναι, πιστεύω ότι είναι ένα επάγγελμα που πάντα θα υπάρχει. Σε εμάς, σε όλους εμάς που το αγαπάμε αυτό, mm-hmm. πάντα θα το στηρίζουμε, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα, πάντα θα το αγαπάμε και θα προσπαθούμε γι' αυτό. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι είναι ένα επάγγελμα που θα συνεχίσει να υπάρχει. Το είχατε στο μυαλό σας σαν όνειρο από όταν ήσασταν μικρή ή προέκυψε? Εντάξει, η αλήθεια είναι πως είμαι από πολύ μικρή ηλικία μέσα στο θέατρο, στη θεατρική σκηνή Ηρακλείου. Μα οπότε... είστε μικρή, δεν είστε, είστε μικρή, σωστά.
Σχετικά. Μικρή, μικρή, μικρή. Όχι, εντάξει, είμαι 23 χρονών. Αυτό είπα, Παναγία μου. Μικρούλα. Ναι, μαζί είμαι. Ναι, είναι όμως κάτι το οποίο θέλει όντως πολύ σκληρή δουλειά. Γιατί αν κρίνουμε και από τον κύριο Μάνο Μανιά, το οποίο γνωρίζουμε τι έργο έχει δώσει, αλλά χρειάζεται πολλές ώρες. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι δύσκολο στην Ελλάδα, να μην λέμε ψέματα. Βιοποριστικά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πώς μπορεί ένας ηθοποιός να ανταπεξέλθει μόνο με αυτό. Θέλει πολύ δύναμη ψυχής όμως, για να μπορείς να συνεχίζεις μόνο με αυτό. Ναι, ακριβώς. Και επειδή βιοποριστικά όντως είναι δύσκολα τα πράγματα, συνήθως χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο συνδυαστικά. Οπότε πάντα ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος γι' αυτό. Βέβαια. Τι ετοιμάζετε τώρα, γιατί είδαμε κάτι επίσης πολύ αξιόλογο και γνωστό από ένα βιβλίο, bestseller. Είμαστε χαρούμενοι καταρχήν που το ανακοινώνουμε πρώτη φορά επίσημα και το κάνουμε αυτό μέσα από το Notos TV. Το θεωρώ, πείτε, και λίγο υποχρέωσή μου να το κάνω. Όλοι και περισσότερο εσείς οι γυναίκες θα γνωρίζετε την Κατερίνα την Μανανεδάκη, η οποία είναι Κρήτη κοπούλα επίσης, από τις καλύβες Χανίων. Διαβάζοντας τα έργα της εδώ και πολλά χρόνια, είδα να έχει πάρα πολύ απήχηση στο ελληνικό κοινό. Και πέρυσι στην Αθήνα ανέβηκα για να δω μια παράσταση σε ένα έργο της, το οποίο είχαν διασκευάσει ο Πάνος ο Αμαραντίδης με την Βάσια την Παναγοπούλου. Το είχαν διασκευάσει σε θεατρική μορφή. Δεν έχασα φυσικά την ευκαιρία, πήγα, την είδα την παράσταση, εξεπλάγιν πραγματικά. Και αμέσως το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω την άδεια, τα συγγραφικά δικαιώματα και τα πνευματικά δικαιώματα για να μπορέσω να παρουσιάσω το έργο αυτό εδώ στην Κρήτη. Ένα έργο το οποίο ήταν πάνω από 300.000 κόσμο στην Αθήνα. Ήταν η παράσταση της χρονιάς, γιατί το έργο μπορεί να μιλάμε λίγο για θέατρο, αλλά το συγκεκριμένο έργο είναι μια απλή καθημερινότητα. Είσαι εσύ, είμαι εγώ, είναι ο αδερφός σου, η μαμά σου, το παιδί σου, η πεθερά σου, ο πεθερός σου, ο ανόητος. Χιλιάδες πράγματα έχει για αυτό το έργο μέσα, στα οποία πράγματα μπορεί να ταυτιστεί ο οποιοσδήποτε από μια οικογένεια. Πραγματικά, και επειδή θέλω να έχουμε πολλές απορίες αυτή τη στιγμή, θέλω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε να μας πείτε περισσότερα για το τι είναι αυτό που έρχεται από τη θεατρική σκηνή Ηρακλείου.
Επιστρέψαμε λοιπόν. Διακόψαμε τον κύριο Μάνο Μανιά. Να συνεχίσουμε πάνω στο καλύτερο. Ναι, να συνεχίσουμε. Ένα έργο που έρχεται και είναι για όλους. Γραμμένο στα μέτρα ολονών. Και θέλουμε να μας μεταφέρει λίγο σε αυτό, γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρουν λίγα πραγματάκια. Καταρχήν, αν δεν έχει κανείς διάθεση να γελάσει, αν δεν έχει διάθεση να συγκρίνει πράγματα και καταστάσεις με τον ίδιο του τον εαυτό, δεν είναι ανάγκη να έρθει στο έργο. Μπορεί να πάει, να πιει ένα καφέ στις καμάρες. Λοιπόν, το έργο είναι τέτοιας υφής που σκορπάει απλόχερα γέλιο για 2 ώρες, ασταμάτητο γέλιο, γιατί στην επιφάνεια βγαίνουν όλα τα προβλήματα ενός ζευγαριού. Όλοι στην αρχή λένε, κάνε βρε Μαρίνα, η Μαρίνα είναι η Δήμητρα, κάνε ένα παιδί κλπ. Όλοι από γύρω-γύρω, από όλες τις πλευρές, μάνες, μπαμπάδες, φίλοι κλπ. Τις λένε να κάνουν ένα παιδί, αυτή αρχίζει και μπαίνει στη διαδικασία αυτή να κάνει παιδί. Κάποια στιγμή μένει έγκυος λοιπόν, αρχίζουν τα υπερηχογραφήματα, πώς τα λέτε εσείς, αυτά οι υπέρηχοι, να δούνε το μωρό, να δούνε το ένα, οι γονείς αντιδρούν σε κάποια πράγματα, θέλουν να πάνε το καροτσάκι αυτές στο μεευτήριο, ενώ αυτοί το έχουν αγοράσει, το έχουν πάρει. Ο φίλος του φίλου αρχίζει να κουτσομπολεύει και να λέει διάφορα πράγματα, μέχρι που γεννάται το παιδί, γεννιέται μάλλον είναι η σωστή λέξη, γεννιέται το παιδί και τότε άρχισε να καταλαβαίνει η μάνα ότι δεν είναι και ότι καλύτερο όπως της το λέγανε, θα κάνεις ένα παιδί και θα είσαι ευτυχισμένη και θα έχεις έναν άγγελο και λοιπά. Κλαίει το μωρό, κατουργέται το μωρό, ο άντρας δεν δίνει σημασία. Φεύγει σκόπιμα και πάει υποτίθεται στη δουλειά. Και κάποια στιγμή λοιπόν η μάνα αναρωτιέται τι μου τα λέγανε ρε γαμώτο όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ποια χαρά εγώ θα αντιμετωπίσω τώρα, θα περάσω στη ζωή μου εξαιτίας του τι έγινε μαμά. Και βέβαια ο τίτλος που είναι «Τι τραβάμε και εμείς οι μάνες» αντιπροσωπεύει και αντικατροπτίζει ακριβώς το έργο. Με όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας μάνας και μιας γενικότερης οικογένειας συν τους φίλους και τις φίλες. Πολύ όμορφο, γιατί είναι όντως κάτι καθημερινό. Είναι ανησυχίες που συναντάμε συνέχεια και εμείς ως παιδιά, αλλά συναντάμε και από τις μαμάδες μας. Και είναι η κοινωνία μας βασικά, έτσι, εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι τόσο έντονο σε άλλες χώρες, αλλά εδώ στην Ελλάδα είναι αυτό, ότι θα μπει η οικογένεια μέσα, γιατί δεν κάνεις, παντρεύτηκες, ωραία, ξεκίνα, κάνε ένα παιδί, γιατί δεν κάνεις ένα παιδί, έρχεται το παιδί, ξεκινάνε άλλη μπελάδα. Περνάει λίγος χρόνος, οπότε η πεθερά τα βάζει με τον γαμπρό ότι δεν μπορεί να κάνει παιδί, τον θεωρεί ανίκανο. Η πεθερά τα βάζει με την ύφη. Με την ύφη, με την κόρη. Με την κόρη, γιατί ναι. Η κόρη δεν της δίνει σημασία, μπαίνει μέσα και της λέει άσε με ρε μαμά, έχω γεννήσει, δεν μπορώ, το παιδί κλαίει, αγάπησέ με, μα θα σου πάρω εγώ το τάδε, μα θα κάνω, θα σου δείξω και λοιπόν, τον παππού τον έχουν εξορίσει για να μην είναι στο σπίτι, να έχουν και αυτό το βάρος. Πόσοι συντελεστές? Είναι 5 ηθοποιοί επιστημονικοί και ένας τεχνικός ο οποίος έχει και πάρα πολύ δουλειά, γιατί το έργο είναι στολισμένο και δεμένο με πάρα πολύ μουσική. Ευχάριστη φυσικά και πάρα πολύ όμορφους φωτισμούς που αναδεικνύουν τα γεγονότα επάνω στη σκηνή και θεωρούμε ότι η εβδομάδα που θα μας μπει είναι η τελευταία. 7 του μήνα ξεκινάνε. 7 Ιουνίου 7 λοιπόν. 7 Ιουνίου θα είναι η πρεμιέρα, ημέρα Παρασκευή. Θα ακολουθήσουν άλλες 2 παραστάσεις Σάββατο και Κυριακή. Και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε να δούμε πώς θα πάει το έργο μέχρι τις επόμενες εκλογές, γιατί έχουμε και αυτό. Ναι, είναι και αυτό στη μέση. Εμείς θέλουμε όταν θα ξεκινήσει η παράσταση να μας μεταφέρετε στον Παλμό και θα σας έχουμε ξανά εδώ να μας πείτε. Πάντα στη διάθεσή σας και να ξέρετε ότι επίσης θα είναι χρήσιμο και για τον πολύ κόσμο που θα είναι στην επαρχία, γιατί το έργο θα περιοδεύσει από την Γύσαμο μέχρι τη Σιτία. Θα είναι κάθε μέρα και κάπου αλλού. Πολύ σημαντικό αυτό. Πριν κλείσουμε όμως, πάμε στην κυρία Χατζηνικολάου. Τώρα μου αρέσει το επίθετο, μου θυμίζει σαν Αθηναϊκό Καθηγητή. Στην κυρία Χατζηνικολάου. Να μας πει πόσο δύσκολο είναι όμως αυτός ο ρόλος. Γιατί όλα αυτά που περιέγραψε ο κύριος Μανιάς αυτή τη στιγμή είναι πολλά σκαμπανεβάσματα σε ένα ρόλο. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι πως είναι αρκετά δύσκολο γιατί υπάρχουν πολλές μεταπτώσεις στη συμπεριφορά της. Τη μία χαίρεται, την άλλη στεναχωριέται, την άλλη θυμώνει, την άλλη φωνάζει. Τη μία θέλει να κάνει παιδί, μετά το κάνει, δυσκολεύεται. Οπότε όλα αυτά έρχονται σε αυτές τις 2 ώρες και δένουν και είναι αρκετά δύσκολο. Υπέροχα. 2 ώρες και περνάνε γρήγορα λογικά για να λέτε εσείς ότι είναι γεμάτο γέλιο και τραγούδι, μουσική. Εμείς γελάμε πιο πολύ στην πρόβα παρά από ό,τι θα γελάσει ο θεατής στην παράσταση. Αυτό είναι δεδομένο γεγονός. Θα ήθελα κάποια στιγμή να δω κι εγώ μια πρόβα. Είστε προσκεκλημένοι μας οποιαδήποτε βραδιά, κάθε μέρα είναι η πρόβα.
από τις 8 περίπου μέχρι τις 12. Είστε προσκεκλημένοι οποτεδήποτε θέλετε να έρθείτε, να δείτε. Εξάλλου, εμείς το έχουμε πει πολλές φορές ότι η θεατρική σκηνή Ηρακλείου είναι ανοιχτή και στις πρόβες. Πείτε μας λίγο ξανά που είναι η θεατρική σκηνή Ηρακλείου για τον κόσμο, ναι, που μας βλέπει. Είναι στην Εθνική Αντιστάσεως, στο νούμερο 142. Είναι το καινούριο μας θέατρο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό το θέατρο, γιατί πραγματικά είναι ένα θέατρο στολίδι στο Ηράκλειο. Δεν υπάρχει δεύτερο. Στο Ηράκλειο είναι λίγο εγωιστικό αυτό, ακούγεται μάλλον λίγο εγωιστικό, αλλά αν συνειδητοποιήσουμε ότι όλο αυτό έγινε από δουλειά μας και όχι από επιχορηγήσεις και να μην πω εγώ κάτι άλλο, χορηγίες κλπ. Έγινε με τα χεράκια μας και με τον κόπο των παιδιών όλων. Έχουμε ένα κόλλημα, ένα στολίδι. Χωράει 108 άτομα, αλλά νομίζεις ότι είσαι σε μια όπερα, ας πούμε, στο Σίδνεϊ, κάπως έτσι. Είναι λίγο βαρύς ο όρος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός που θα δει την παράσταση θα την απολαύσει, θα την ευχαριστηθεί. Δεν θα τρίζει η καρέκλα, δεν θα είναι το πάτωμα κάτω τσιμέντα. Είναι ένας πολύ φροντισμένος χώρος και γι' αυτό πρέπει από τη θέση μου αυτή να ευχαριστήσω πολλά παιδιά που στην πορεία των χρόνων βοήθησαν στο να γίνει αυτό το θέατρο, γιατί δεν είναι μόνο τα τωρινά παιδιά. Έχουν περάσει κοντά 1.100 άτομα από τη θεατρική στην Ηρακλείου από τότε που ξεκίνησε να παράγει έργο. Και σας τιμάει αυτό να το λέτε. Και με τιμάει και εμένα, αλλά τιμάει και τα ίδια τα παιδιά. Γιατί μπορεί να φύγανε κάποια παιδιά για διάφορους λόγους, αλλά η δουλειά τους, η επιμονή τους και η συνδρομή τους στο να προχωρήσει αυτή η ομάδα που φέτος, να το πούμε και να γίνει πολύ γνωστό, συμπληρώνουμε 37 χρόνια ζωής. 37 χρόνια με δύο παραγωγές ετησίως για 37 χρόνια. Καμιά ομάδα επαρχιακή, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν έχει φτάσει σε ένα τέτοιο αριθμό. Να ευχηθούμε όχι να τα εκατοστήσετε, να τα χιλιάσετε τα χρόνια αυτά. Έτσι, και να πούμε λοιπόν τι περνάμε κι εμείς οι μάνες, τι τραβάμε κι εμείς οι μάνες. Στις 7 Ιουνίου η πρώτη παράσταση, πρεμιέρα, από τη θεατρική σκηνή Ηρακλείου, το Διαμαντάκι, που έχουν στήσει έτσι μόνοι τους όλα αυτά τα χρόνια με τον κόπο τους οι ηθοποιοί και ο σκηνοθέτης μας εδώ, ο Μάνος Ομανιάς. Και να τους ευχαριστήσουμε γιατί ενισχύουν έτσι την πολιτιστική κληρονομιά, όχι την ταυτότητα στο νησί μας και στην πόλη μας. Είναι πραγματικά το θέατρο πηγή έμπνευσης και πρέπει να είναι, και νομίζω ότι ο κόσμος του Ηρακλείου το αγαπάει το θέατρο, το καλό θέατρο. Αρκετά. Το έχει δείξει. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε όμως. Θα τα ξαναπούμε όταν θα ξεκινήσετε. Θα πούμε μόνο να ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εντάξει, γνωριζόμαστε φυσιογνωμικά όλοι, αλλά νομίζω ότι είναι 5-10 άνθρωποι στο Ηράκλειο που μπορούν όλοι μαζί να βοηθήσουν και να χτίσουν πραγματικά ένα στέκι πολιτισμού. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι μόνο το θέατρο, είναι και η μουσική, είναι και η ζωγραφική, είναι και η τηλεόραση, είναι και μια πολύ καλή εκπομπή και μια καλή συνέντευξη και μια βραδιά ποίησης. Όλα αυτά θα γίνονται σταδιακά στο δικό μας το θέατρο. Τώρα θέλουμε να μπούμε λίγο στη διαδικασία του τωρινού έργου, που θα πάει και περιοδία όπως είπα, και ελπίζουμε από το Σεπτέμβριο να χαράξουμε καινούρια πορεία πια με ένα καινούριο χώρο, με πάρα πολλές δραστηριότητες. Τέλεια. Αναμένουμε. Μακάρι να είμαστε και εδώ να τα ξαναπούμε και να τα λέμε και να σας παρακολουθούμε και να σας θαυμάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.